Νιώθουν με χαρά και συναδελφική τιμή που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και μας δίνετε και το λόγο. Επίσης με χαρά να σας μεταφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή χιλιάδες είναι οι εργάτες στο άγαλμα Βενιζέλου, σε δεκάδες πόλεις της χώρας μας, έχοντας νεκρώσει άπειρους χώρους δουλειάς. Κόντρα στις μεθοδεύσεις της εργοδοσίας, στις προσπάθειες τρομοκράτησης. Συνάδελφοι, είμαι εργαζόμενος διανομέας, χρόνια εργαζόμενος στον επισιτισμό τουρισμό, που ξέρουμε από πρώτο χέρι τι σημαίνει 12-ωρη δουλειά, το τι σημαίνει κατάργηση αργίας. Είμαι διανομέας, μια ειδικότητα που μετράμε 65 νεκρούς τα τελευταία χρόνια, με τελευταία περίπτωση πριν τρεις μέρες στον συνάδελφό μας στην Πρέβεζα. Αυτοί οι εργαζόμενοι που πέφτουν νεκροί, αυτοί που γερνάνε πριν την ώρα τους, αυτοί που πεθαίνουν πριν την ώρα τους και συγχωρέστε τα σκληρά μου λόγια, είναι αυτοί που παράγουν τον πλούτο. Αυτοί που με περηφάνεια στέκονται εδώ, αυτό αντικρίζω σήμερα, υπερήφανους συναδέλφους, αυτοί παράγουν τα κέρδη για την Ελντοράντο που τα μετράει σε δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτοί μπαίνουν στα λαγούμια και βγάζουν τον πλούτο και κρατάνε όσο και τον τόπο τους. Αυτοί έχουν με τον αγώνα τους τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. Να γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Για να σας πούμε ότι δεν είσαστε μόνοι σας. Για να σας πούμε ότι η φωνή σας ακούγεται στο Πανελλήνιο. Ενώνεται με τους συναδέλφους από τη Λάρκο που κι αυτοί δίνουν ένα περήφανο αγώνα για να μην μαράζουν στον τόπο τους, για να μην κλείσει το Κοστάσιο. Με τους εργαζόμενους στην Κόσκο, στην Ιφού, στην επιστημονική ζώνη, σε μια σειρά χώρους δουλειάς που ο εργάτης με την οργανωμένη του πάλι απέδειξε στην πράξη το τι και αν και πόσο μπορεί να καταφέρει. Δεν θα μακρηγορήσω, θα σας πω μόνο τούτο. Ότι σήμερα ήρθαμε να σας μεταφέρουμε έναν αγωνιστικό χαιρετισμό για πολλωστή φορά και να σας πούμε ότι δεν υπάρχουν τύχοι ανάμεσά μας. Δεν υπάρχουν γραμμές που να μας χωρίζουν που δεν ξεπερνιούνται. Γιατί ανεξάρτητα από την αφετηρία του καθενός, ανεξάρτητα από τις επιμέρους επιφυλάξεις, όλοι έχουμε κοινές ανάγκες, κοινά προβλήματα και κοινό αντίπαλο. Μαζί θα το παλέψουμε και στο χέρι μας είναι να νικήσουμε. Αυτό μπορώ να το πω με σιγουριά, φτάνει να βασιστούμε ένα στον άλλον, φτάνει να βασιστούμε στις δικές μας πλάτες. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς και προχωράμε, οπότε συνάδελφοι.